Τώρα, εκτός από ηθοποιός, είσαι και οδηγός ράλι και πρωταθλητής μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι το πάθος μου, είναι το χόμπι μου, είναι η μεγάλη μου αγάπη, ας πούμε. Σε έναν πολύ όμορφο χώρο που είναι ο χώρος των αυτοκινήτων και των χωμάτινων ράλι στην Ελλάδα. Καταφέραμε λοιπόν να βρεθούμε στη μεγάλη κατηγορία φέτος, να τρέξουμε όλο το πρωτάθλημα Ελλάδος και να το κερδίσουμε. Αλλά συζητήθηκε περισσότερο γιατί είπαν ρε εσύ αυτός ήρθε από το πουθενά και κέρδισε. Κέρδισε όμως πληρώματα τα οποία είναι πολύ έμπειρα. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι όταν ανοίγεις το κεφάλαιο προσωπική ζωή, γενικότερα να τις έχω φέρει σε δύσκολη θέση. Νομίζω ότι και εσύ συμφωνείς ότι δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι το ίδιο. Ας πούμε ότι στους 30 δημοσιογράφους έτυχε 3 να μην με σεβαστούν καθόλου. Ήταν μια συνέντευξη κάποια στιγμή που είχε γίνει για το Σασμό. Για το σενάριο λοιπόν είπα ότι σε μια σειρά η οποία είναι καθημερινή και είναι 150 επεισόδια, φυσικά και θα υπάρχουν και σκηνές που έχουμε τα θεματάκια μας. Και στην άλλη ερώτηση είπα, που ρωτάει το αν περνάμε καλά στα γυρίσματα, ότι ναι, φυσικά είναι η δουλειά μας, ναι μεν, αλλά υπάρχουν στιγμές που γελάμε. Αυτό λοιπόν το οποίο βγήκε σαν τίτλος είναι «Έχουμε τα θεματάκια μας με το σενάριο, αφού τα βλέπουμε και γελάμε, τα διακομωδούμε και μας πιάνουν τα γέλια». Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είσαι δημοσιογράφος, είσαι γελίος. Πήρα τηλέφωνο τους πάντες τότε εκεί και... Και τι σου είπα. Χαμός έγινε τότε. Τότε έγινε χαμός. Θέλω να μου πεις, σχετικά με το Σασμό... Ναι. Αισθανόμαστε, υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ότι εκεί ερωτεύονταν πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή και η Μαρλίτα και ο Δημήτρης. Τώρα έχω μιλήσει για τις σχέσεις του. Σου κάνει έκπληξη αυτό? Σίγουρα μου φαίνονται πολύ ταιριαστοί και πολύ αγαπημένοι. Αυτό. Εγώ έβλεπα μια πολύ ωραία παρέα. Δεν νομίζω ότι αν προέκυψε ένα ή δύο ζευγάρια αυτό έχει να κάνει με τη σειρά ή με το κλίμα της σειράς. Αλλά ευχάριστο δεν είναι? Ναι. Νομίζω. Ναι. Επειδή την έχω δει και live, κάνει αποκαλυπτικές εμφανίσεις, ναι, έτσι. Ναι. Ζηλεύεις εσύ? Όχι. Θα λέω ένα τραγούδι και τέλος. Κοίτα όμως που από εκεί γνώρισα την Τάνια, όπου είναι ο άνθρωπός μου και όλο αυτό έχει εξελιχθεί σε κάτι τόσο μαγικό και τόσο όμορφο. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, ούτε μπορείς να οριοθετήσεις ότι εγώ εδώ μπορώ να ερωτευτώ ή εδώ δεν μπορώ να ερωτευτώ. Πού το ξέρεις? Αυτό που καταφέρνει να κάνει πάνω στη σκηνή η Τάνια, το κάνει με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο, καταφέρνοντας να παρουσιάσει κάτι άθικτο. Είναι το παιδιά, είναι μέσα στα πλαίσια της τέχνης μου και μέχρι εκεί. Διάβασα, έχετε μετακομίσει, μένετε μαζί ή... Δεν μετακομίσαμε στοχευμένα, μένουμε μαζί. Εσύ κάνεις εκπλήξεις, μαγειρεύεις, κάνεις κάτι έτσι? Ψήνω, δεν μαγειρεύω, αλλά μαγειρεύει η Τάνια φανταστικά. Φανταστικά. Σπεσιαλιτέ έχει? Έχει πολλά, έχει πολλά. Και βασικά με εντυπωσιάζει κιόλας γιατί δεν κάνει και το ίδιο, οπότε πάντα δοκιμάζει κάτι άλλο. Σκέφτεσαι το μέλλον της σχέσης? Υπάρχει κάτι το οποίο αγαπάς και θέλεις πολύ και δεν σκέφτεσαι το μέλλον? Από τη στιγμή που όντως είσαι εκεί 100% και περνάς καλά και το γουστάρεις, πάντα κοιτάζεις το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό που οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν να κάνουν είναι να ονειρεύουν.